Αποφασισμένο δηλώνει το Υπουργείο Παιδείας να βρεθεί μόνιμη λύση στο στεγαστικό των πυρόπληκτων φοιτητών μετά την καταστροφή στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Λεωφόρο Κνωσού. Αυτό τόνισε από το Ηράκλειο και ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, που με εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού βρέθηκε στο νησί. Πάντως, το άμεσο που είναι για τις επόμενες μέρες το έχουμε λύσει και σίγουρα θα προχωρήσουμε σε εκείνες τις διαδικασίες που θα είναι είτε για μακροπρόθεσμα ξενοδοχείο είτε η επιδότηση ενοικίου. Οι 68 φοιτητές θα στεγαστούν προσωρινά σε ξενοδοχεία στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλικαρνασσό, ενώ τις επόμενες ημέρες θα δρομολογηθούν και οι μόνιμες λύσεις. Αρχικά δίνεται οικονομική ενίσχυση 2.000 ευρώ για κάθε φοιτητή ή φοιτήτρια, ενώ θεσπίζεται επίδομα φοιτητικής στέγης 250 ευρώ. Και αυτό θα γίνει άμεσα. Παρακάλεσα το Πανεπιστήμιο μέσω της Επιτροπής Ερευνών, τον ΕΛΚΕ, να μπορεί να δώσει αυτά τα χρήματα και εμείς θα τα δώσουμε στο Πανεπιστήμιο. Ήδη, όπως τόνισε ο Υπουργός Παιδείας, στην Κρήτη βρίσκεται ομάδα από τον Δημόκρητο και μια από το Αστεροσκοπείο για να προχωρήσει σε μετρήσεις αμιάντου και άλλων σωματιδίων. Παρακάλεσε ο Υπουργός αύριο να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε αν οι πρώτες μετρήσεις είναι θετικές, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών αλλά και των κατοίκων της περιοχής. Παρακάλεσα τους συναδέλφους από το Δημόκρητο, όπως και από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, αύριο να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς, θα είναι και αύριο κλειστά αυτά τα σχολεία, να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι να ενημερώσουν τους γονείς. Το πολύ ευχάριστο είναι ότι οι πρώτες μετρήσεις δείχνουν ότι όλα είναι φυσιολογικά σε αυτούς τους χώρους. Παράλληλα, δρομολογούνται λύσεις και για τους μικρούς θησαυρούς του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Το Πανεπιστήμιο υποσχέθηκε ότι την Παρασκευή στη συνεδρίαση του Πριτανικού Συμβουλίου θα υπάρχει απόφαση να μεταφερθούν τα εργαστήρια αυτά σε αυτό το κτίριο. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας αυτό. Ήρθαμε τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Γαβρό, ο οποίος μας υποσχέθηκε μέσω των δημοσίων επενδύσεων, χωρίς να επιβαρυνθεί το Πανεπιστήμιο, οι δημόσιες επενδύσεις του Πανεπιστήμιου, να συνεισφέρουν στην μετακατάσταση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και αναφέρομαι στα εργαστήρια και στις συλλογές μας προς τα λευκά κτίρια τα οποία ανήκουν ήδη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στη σκιά της πύρινης καταστροφής σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Λεωφόρο Κνωσού, ο Υπουργός κ. Γαβρόγλου από το πρωί είχε επαφές με την Πριτανία, αλλά και φορείς που εμπλέκονται στην προσπάθεια να δοθεί μια λύση μετά το συγκεκριμένο σοβαρό περιστατικό. Να λύσουμε το άμεσο πρόβλημα. Το οποίο είναι η στέγαση. Το άμεσο είναι το στέγαση των παιδιών που είναι το άμεσο. Να το λύσουμε αυτό σήμερα. Ήρθε ο Υπουργός σήμερα με τον οποίο συζητήσαμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης, διότι όλες αυτές οι λύσεις απαιτούν και μια χρηματοδότηση. Η φωτιά είναι ένα έκτακτο γεγονός και σαν έκτακτο γεγονός αντιμετωπίζεται κατά περίσταση με τα προβλήματα που δημιουργούνται.